Πανελλαδική συνδιάσκεψη της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καβάλας το πρωί του Σαββάτου με θέμα φύλο, εργασία και οικογένεια στα χρόνια των μνημονίων. Έχει μεγάλη επιτυχία και κυρίως το θέμα το οποίο θα επεξεργαστούμε, φύλο, εργασία, οικογένεια στη χώρα των μνημονίων, νομίζω ότι ακουμπά όλα τα προβλήματα και έχει μια έκταση και σαν θέμα αλλά σαν περιπτώσεις στις οποίες θα αναφερθούν. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα όμως. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν αλλάξει καταστάσεις. Έχουμε αλλάξει εμείς και πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Και ίσως και μία απαρχή είναι αυτό το συνέδριο, αυτή η συνδιάσκεψη. Οι γυναίκες βάλλονται από παντού και με ανεργία και με τις εργασιακές σχέσεις και σε όποιο επίπεδο υπάρχει μία κόπωση από τις ίδιες γιατί δεν βλέπουν μπροστά όραμα, δεν βλέπουν κάποιο διέξοδο. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε το όραμα το οποίο λείπει να το φέρουμε όσο μπορούμε πιο κοντά, γιατί κακά τα ψέματα. Αν σκύβεις το κεφάλι, δεν βλέπεις ποτέ αυτό που λέγεται ουράνια τόξο και είναι η ελπίδα. Πανελλαδική συνδιάσκεψη Ένωσης Γυναικών Ελλάδος σήμερα στην πόλη μας. Ήρθαν και επισκέφτηκαν στην πόλη μας πάρα πολλές γυναίκες από όλες τις πλευρές της χώρας μας. Με θέμα φύλο, γυναίκα, εργασία μέσα στα χρόνια του μνημονίου. Μία ενδιαφέρουσα συνδιάσκεψη που έχει πολύ λίγη ώρα που άρχισε και ελπίζω τα αποτελέσματά της να είναι αυτά τα οποία θα τα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ειδικά στον εργασιακό τομέα. Είναι γνωστό ότι τα χρόνια του μνημονίου έχουν αλλάξει τη ζωή όλων, ανδρών γυναικών, ας μην κρυβόμαστε. Η γυναίκα έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο στο σπίτι και προσπαθεί και αυτή μαζί με τυχόν με το σύζυγο να βγάλουν τα προστοζήν για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους. Μία ενδιαφέρουσα συνδιάσκεψη, είμαι περίεργη να ακούσω τα υπόλοιπα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πάρα πολλές γυναίκες έχουν επισκεφτεί την Καβάλα, την φθινοπορεινή πλέον Καβάλα. Και έτσι θα μόλις δηλαδή ερχόμενοι, ανέβηκα με δύο κυρίες οι οποίες είχαν έρθει από την ΕΚΟ. Είναι πολύ σημαντικό ότι και από μακρινά μέρη της Ελλάδος μας έχουν επισκεφτεί. Τώρα προσωπικά και εγώ ως γυναίκα εργαζόμενη, μητέρα, σύζυγος και αιρετή, πραγματικά διαπιστώνω ότι με μια καλή οργάνωση μέσα στο 24ωρο τελικά μπορείς όλα να τα καταφέρεις και με την στήριξη του σύζυγου αλλά και των υπολείπων μελών της οικογένειας, γιαγιάδες, παππούδες κτλ. Και μπορούμε και εμείς οι γυναίκες να αποτελέσουμε ένα απόσπαστο και θετικό κομμάτι και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κεντρική διοίκηση, γιατί όχι. Γιατί θα σας πω λίγα πράγματα για την Καβάλα, να σας καλωσορίσω όλους σε αυτήν την όμορφη πόλη. Την πόλη της θάλασσας, της δημιουργίας, την πόλη του Αποστόλου Παύλου, την πόλη των Φιλίππων, την πολυτεθνική πόλη που ένωσε θρησκείες και πολιτισμούς όλα αυτά τα χρόνια της δημιουργίας, την πόλη του καπνού και των αγώνων, την πόλη της γυναίκας που σήμερα έχει και πρώτη γυναίκα δήμαρχο, όμως στην ιστορία και στη δεκαετία του 60, τέλη 50, υπήρχαν γυναίκες οι οποίες ήταν στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα με πολύ μεγάλο αγώνα ήταν γυναίκες που από τα έδρανα της τοπικής αυτοδιοίκησης βρέθηκαν κατά καιρούς στα ξερονήσια του Αιγαίου υπερασπιζόμενοι τα ιδανικά τους, τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Αν και η ΕΓΕ αριθμεί, όπως σας είπα, πάνω από 40 χρόνια ζωής, δεν έχει σημαντικά αντιθέτως τόσο κεντρικά όσο και από τα κατατόπους παραδείγματά της όλη την Ελλάδα, στην προσπάθειά της να αφουγκραστεί το παλμό της κοινωνίας και να αγωνιστεί ενεργά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της, ανάλογα φυσικά με τις κοινωνικές συνθήκες κάθε τοπικής κοινωνίας, πραγματοποίησε και αυτό το χρόνο με ανάλογες δράσεις και έργα. Επίσης, ως μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, παρουσίασε για τις εκπροσώπους της τις θέσεις της όσον αφορά τα στερεότυπα των φύλων και ως σεξιστικός λόγος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχε πολύ επιτυχία η συμμετοχή μας
και χρησιμοποιήθηκαν από τη σχετική επιτροπή στη Βουλή που συζητείται κάποιο νομοσχέδιο ανάλογο. Γιατί παρακολουθώντας τις συνέπειες της εφταετούς κρίσης, θέλω να πω δύο λόγια, γιατί αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, η οποία έχει κορυφωθεί τον τελευταίο χρόνο. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα προβλήματα και τις συνέπειες μιας κρίσης που δεν είναι πλέον αυστηρά οικονομική, αλλά έχει διαβρώσει αξίες. Καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει διαλύσει τον κοινωνικό ιστό, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.